προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτό εν το άδει, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Προειδών ελάλησε, όχι προπετών ελάλησε, προειδών ελάλησε. Και όποιος βλέπει, λαλεί, αλλά δεν λαλεί περί του εαυτού του, λαλεί περί του Χριστού. Όποιος βλέπει δι' Αγίου Πνεύματος, ποτέ δεν περί αυτολογεί, αλλά πάντοτε λαλεί περί του Χριστού και διά του Χριστού και για τον Χριστό. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό, το προειδόν ελάλησε. Προειδόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού. Δεν μιλούσε για τον εαυτόν του. Όταν μιλάμε για τον εαυτόν μας, σημαίνει ότι έχουμε χάσει την όραση. Όταν προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας σε σχέση με αυτά τα οποία ο Θεός έχει κάνει στη ζωή μας ή μας χρησιμοποίησε για να κάνει, τότε σημαίνει ότι έχουμε χάσει την όρασή μας. Γιατί εκείνος ο οποίος προβλέπει, προβλέπει μόνο δι' Αγίου Πνεύματος. Και όταν το Πνεύμα το Άγιο δείχνει, δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά μόνον τον Ιησού. Τίποτε άλλο. Δείχνει και κάτι άλλο. Και την αμαρτία μου. Δύο πράγματα δείχνει το Πνεύμα το Άγιο. Την αμαρτία μου για να μετανοήσω και τον Χριστό για να ακολουθήσω. Για να συστήσω, για να ομολογήσω. Προειδών λοιπόν ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού ότι δεν εγκαταλείφθη η ψυχή αυτού εν το άδει, ούτε η σάρξ αυτού θα δει διαφθορά. Δεν μιλούσε για τον εαυτόν του, διότι αν μιλούσε για τον εαυτόν του θα είχε διαψευστεί. Γιατί εκείνος είδε διαφθορά, λιώσαν τα κοκαλά του. Αλλά ο Δαβίδ και κάθε ένας που βλέπει ποτέ δεν διαψεύδεται. Άρα λοιπόν, αν δέχεστε ότι ο Δαβίδ ήταν προφήτης και αν τον τιμάτε τόσο πολύ, δεν είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι μιλούσε για τον εαυτόν του. Πρώτον, διότι κανένας Άγιος πλήρης Πνεύματος Αγίου δεν περί αυτολογεί. Και δεύτερον, ποτέ κάποιος που μιλάει δια Πνεύματος Αγίου δεν διαψεύδεται. Άρα, από τη στιγμή που ο Δαβίδ είναι άνθρωπος του Θεού και δεν διαψεύδεται, δεν μιλάει για τον εαυτόν του, βλέπεις υγιή συλλογισμό. Βλέπεις τι υγιή συλλογισμό δίνει ο φωτισμός του Πνεύματος, ώστε να μην υπάρχει κακή ερμηνεία. Χωρίς Πνεύμα Άγιον, χωρίς φωτισμό Πνεύματος, τότε κακή ερμηνεία θα υπάρξει, κακή ανάγνωση των συμβάντων, κακές αποφάσεις και κακό αποτέλεσμα.